Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το μενού Έναρξη. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο κουμπί Έναρξη και κάνουμε κλικ. Εμφανίζεται αυτό το μενού διαλόγου. Εάν ξανακάνουμε ένα κλικ στο ίδιο σημείο, εξαφανίζεται. Κάνουμε λοιπόν κλικ και θα δούμε τι επιλογές έχουμε στη διάθεσή μας. Η πρώτη επιλογή που θα δούμε είναι η επιλογή όλα τα προγράμματα. Πατώντας επάνω στη συγκεκριμένη επιλογή, το μενού διαλόγου παίρνει αυτή τη μορφή. Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται τα προγράμματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να δούμε, παραδείγματος χάρη, τον Internet Explorer, Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δούμε το πρόγραμμα Microsoft Office Word 2007. Είναι ένας επεξεργαστής κειμένου ή παραδείγματος χάρη το Excel. Σε γενικές γραμμές, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να τρέχουμε ένα πρόγραμμα. Άρα, εάν θέλουμε να γράψουμε ένα κείμενο, θα πρέπει να ανοίξουμε το πρόγραμμα Word 2007. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο και το πρόγραμμα ξεκινά. Εάν θέλουμε να ανοίξουμε κάποιο άλλο, πηγαίνουμε στο κουμπί έναρξη, κάνουμε κλικ, επιλέγουμε όλα τα προγράμματα και από το μενού το οποίο εμφανίζεται σε αυτό το σημείο, επιλέγουμε το άλλο πρόγραμμα. το χάρη το πρόγραμμα σημειωματάριο που είναι εδώ. Η εφαρμογή εμφανίζεται στην οθόνη μας. Εάν παρατηρήσουμε σε αυτό το σημείο, εμφανίζεται το πρόγραμμα Internet Explorer. Ο Internet Explorer εμφανίζεται και εδώ μπορούμε να κάνουμε κλικ σε οποιοδήποτε από τα δύο σημεία για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ένα άλλο σημείο είναι το κουμπί «Τερματισμός λειτουργίας». Εάν κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί, κλείνουμε τον υπολογιστή μας. Δείχνοντας σε αυτό το κουμπί με το δεξιό βέλος, εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο μενού. Αν κάνουμε κλικ στην εντολή επανεκκίνηση, ο υπολογιστής κλείνει και ξανανοίγει. Πατώντας την εντολή αλλαγή χρήστη, μπορούμε να συνδεθούμε στα Windows 7 με κάποιον άλλον λογαριασμό χρήστη. Επιλέγοντας την εντολή αποσύνδεση, αποσυνδεόμαστε από το λειτουργικό σύστημα, ενώ με την επιλογή κλείδωμα τον κλειδώνουμε. οι επιλογές αναστολή λειτουργίας και αδρανοποίηση σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και θα αναφερθούμε αργότερα σε αυτές. Στο μενού έναρξη υπάρχει επίσης το πλαίσιο αναζήτησης προγραμμάτων και αρχείων, μέσω του οποίου, όπως θα δούμε σε επόμενο μάθημα, μπορούμε να αναζητήσουμε διάφορα αρχεία, και η επιλογή Βοήθεια και Υποστήριξη στην περίπτωση που θα χρειαστούμε κάποια βοήθεια. Υπάρχει επίσης ο πίνακας Ελέγχου, μέσω του οποίου αλλάζουμε κάποιες από τις ιδιότητες του υπολογιστή μας. Εν συντομία λοιπόν, στο μενού Έναρξη βλέπουμε όλα τα προγράμματα που υπάρχουν εγκατεστημένα στον υπολογιστή μας σε αυτό το σημείο, το κουμπί τερματισμός λειτουργίας με το οποίο μπορούμε να κλείσουμε τον υπολογιστή ή μέσω αυτού του κουμπιού να εκτελέσουμε κάποια άλλη ενέργεια, η λειτουργία της αναζήτησης, της βοήθειας, αλλά και ο πίνακας ελέγχου. Με τα υπόλοιπα στοιχεία του μενού έναρξη θα ασχοληθούμε στην πορεία. Προς το παρόν θα μεταβούμε στον πίνακα ελέγχου.